κύριε Νόμη. Καλησπέρα σας. Άκου να σου πω τα νέα. Έχασα από το Θέμη. Η πρώτη είμαι που έχασα. Έτσι άλλος καλλιτέχνης δεν έχει χάσει. Και πήρα τιμωρία να φτιάξω μια βασιλόπιτα με γαλίσιου. Το βούτυρο. Πού έχω να το δω το βούτυρο πώς είναι. Ωραία. Να το ρίξω εγώ με λεγόφης. Να είστε στο δω. Στη συνέχεια ρίχνουμε τη ζάχαρη. Ωραία. Στη συνέχεια θα σπάσουμε τα αυγά. Τέσσερα πουλάκια βάζουμε μέσα. Άρε Θέμη, άκου βρε Θέμη. Άκου να χάσω από το Θέμη. Φυσικό χυμό πορτοκάλι που βάζουμε μέσα. Θα σου κάνω μια κουζίνα σήμερα, κύριε Νίκο μου. Θα την ετοιμάσει για μέρες. Είναι βανίλια. Α, η βανίλια. Βάζουμε και τα κέικ, το ξέρω ότι βάζουμε και τα κέικ τέτοιο. Ωραία, έχουμε τη βανίλια μέσα. Λίγο πέκια. Πόσο λίγο δηλαδή? Το μισό. Θα ψήσουμε λίγο λεμόνι και λίγο πακαλτάνι. Να το ψήσω εγώ. Ωραία. Για τη βανίλια λοιπόν, λεμόνι και πορτοκάλι λίγο που πληρείτε. Από αυτό έφασα, κύριε Νίκο. Είχε ζάχαρη άχνη ο Θέμης. Εγώ το πιάσα και είπα ότι ήταν αλεύρι. Όλο το ρίχνω μέσα. Σιγά σιγά λίγο λίγο. Αυτό είναι αλεύρι λοιπόν. Αυτό είναι. Ωραία. Βάλαμε λίγο αλεύρι μας. Το μείγμα μας είναι έτοιμο. Και αυτό φουσκώνει τώρα, ε. Ναι, αυτό φουσκώνει. Και τώρα το βάλουμε στο φούρνο μας. Όπα, Μπέκη, πέρασαν τα 20 λεπτά, είμαστε έτοιμοι. Έτοιμη η βασιλόπιτα. Βάζω τέτοιο από πάνω, ε. Βάζω τη ζαχαρίτσα. Αυτή είναι η ζαχαρίτσα, η άκρη. Τι που με έκανε και έχασα. Κουραμπιέ θα την κάνω, κύριε Νίκο. Όχι, φτάνει. Αχ, ο καθένας το είδος του και ο κύριος Νίκος της βασιλόπιτε. Εντάξει, αυτό μπορεί να μην είναι ακριβώς έξι, αλλά είναι μεγαλύσιος βασιλόπιτα. Θα πέσει η βασιλόπιτα. Χρόνια πολλά, να έχουμε καλές γιορτές. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νίκο.